κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή για το λιμάνι της Χίου, των ψαρών που έχουμε έτοιμα από το Δήμο Ψαρών και των Καρδαμήλων που έχουμε αντίστοιχο έτοιμα, είναι αυτό καθεαυτό για την μονοδρόμηση, για το κλείσιμο της χερσαίας ζώνης την περίοδο του καλοκαιριού. Για το λιμάνι της Χίου πέρσι ήταν από 22 του Ιουλίου μέχρι νομίζω τέλος Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά. Κάτι αντίστοιχα, το λιμάνι των Ψαρών είναι από 20 Ιουνίου περίπου να κλείσει και όλο τον Αύγουστο και μέχρι όλο τον Αύγουστο, και αντίστοιχα το λιμάνι των Καρδαμήλων. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση για να κλείσουν, αφού κάθε χρόνο τα συγκεκριμένα λιμάνια κλείνουν και με την προϋπόθεση ότι κινούνται εκεί πολλοί περιπατητές, ότι έχουν περισσότερη ασφάλεια από πλευράς κίνησης οχημάτων κτλ. Και αφού δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Θα προωθήσουμε την απόφαση η οποία ήταν ομόφωνη στο Κεντρικό Λιμεναρχείο, το οποίο με τη σειρά του θα πάρει τη σχετική και την τελική απόφαση και θα ενημερώσει και τους επιμέρους λιμενικούς σταθμούς. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό θα γίνει πάλι και τις ίδιες ώρες με τις προηγούμενες χρονιές, έτσι, βραδινές ώρες δηλαδή. Βραδινές ώρες. Συνήθως ό,τι γινόταν πέρσι γινόταν και πριν 10 χρόνια στο λιμάνι της Χίου, ας πούμε, που θυμάμαι εγώ. Δεν αλλάζει κάθε χρόνο δηλαδή. Η περίοδος συνήθως είναι η συγκεκριμένη, που έχει την αιχμή, που έχει το πρόβλημα, θέλετε, με τους περιπατητές και τα οχήματα. Στο επόμενο συμβούλιο, αν θέλετε, θα συζητηθεί και το θέμα πώς θα τοποθετούνται ή πώς θα σταθμεύουν τα ενοικιαζόμενα οχήματα, αν τους παραχωρηθεί κάποιος χώρος για να έχουν παραλαβή παράδοση στο χώρο του τελωνίου της αίθουσας επιβατών εξωτερικού, αν θέλετε, από εδώ, από την πλευρά του Μπούρτζη, και μέχρι πώς και μέχρι πόσα οχήματα θα μπορούν να έχουν μπροστά στο κατάστημά τους, ούτως ώστε να μην καταλαμβάνουν όλο το οδόστρωμα και όλους τους χώρους στάθμευσης με ενοικιαζόμενα οχήματα και δημιουργούν πρόβλημα στους πολίτες γενικότερα, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο λιμάνι και να κάνουν κάποιες συναλλαγές με υπηρεσίες ή να κάνουν τη δουλειά τους, σε πάση περιπτώσει. Από σήμερα περνάμε τον ΑΠΕ, σε 10 μέρες θα είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να μας παραδώσει το έργο. Κατά συνέπεια, μπορεί να το παραδώσει και σε 5, έτσι δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι από την ημέρα που πέσαν τα τσιμέντα στην ανοδομή, περίπου στις 10 μέρες ο εργολάβος άνοιξε το χώρο και κυκλοφορώντας επάνω αυτοκίνητα κτλ. Ο κόσμος βλέπει και λέει, μα είναι ένα έργο που είναι έτοιμο και κακώς το έχουμε κλειστό. Κανονικά θα πρέπει τουλάχιστον για 20 μέρες να παραμείνουν τα τσιμέντα για να αποκτήσουν τη δυναμική τους. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε λοιπόν την έγκριση του ΑΠΕ και μετά την έγκριση του ΑΠΕ σε 10 μέρες παραλαβή. Μπορεί να γίνει παραλαβή και σε 5 και σε 6 μέρες. Εγώ αν ο Νιαμονίτης που είναι ο επιβλέπω μηχανικός και ο Παπαλάνης μου πούνε ότι στις 5 μέρες να ορίσουμε επιτροπή, άμεσα την ορίζουμε, παραλαμβάνει, κάνει την πρώτη διοικητική παραλαβή και δίνουμε τη ράμπα σε χρήση. Δηλαδή βασικά οι τεχνικές υπηρεσίες τη δίνουν, έτσι. Ναι, η ράμπα θα παραμείνει έτσι όπως είναι. Να το πούμε κι αυτό. Η ράμπα έχουμε ζητήσει και είναι πολύ επίκαιρες οι ερωτήσεις σας, κύριε Βογιατζή. Έχουμε ζητήσει στο παρελθόν και έχουμε μελετήσει, αν θέλετε, και θα τα δούμε και σήμερα αυτά, κάποια από αυτά τα θέματα. Έχουμε μελετήσει και έχουμε υποβάλει στο ΠΟΔΟΕ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αίτημα για χρηματοδότηση για αποκατάσταση του χώρου εκεί, του στεγάστρου, απομάκρυση του στεγάστρου, αποκατάσταση του παλιού πεζοδρομίου. Το έχουμε και εκεί και στα θέματα, θα σας πω. Αυτό λοιπόν το είχαμε προϋπολογίσει από δικούς μας πόρους με 60.000, γι' αυτό σας λέω να τα δούμε στην πορεία, και το υπέβαλα, επειδή ήταν όριμο και μελετημένο έργο, εγώ το υπέβαλα και στο ΠΟΔΟΕ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι ενδείξεις, οι οποίες σίγουρες, βέβαια δεν είναι αποδείξεις, αλλά είναι 99% αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους, από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό λοιπόν, περιμένουμε την κατανομή, ήθιστε
μόλις δρομολογηθούν όλα αυτά από το Υπουργείο, γίνεται κατανομή των πιστώσεων και μας λέει ότι σας βάλαμε στην Τράπεζα Ελλάδος 117.000, τόσο νομίζω είναι το ποσό, για το μελέτη, για την υλοποίηση του τάδε. Εμείς λοιπόν πιστεύω ότι σε κάνα μήνα θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Όμως θεωρώ φρόνιμο ότι δεν πρέπει να την ξεκινήσουμε μέσα στο κατά καλό καιρό, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο μήνα, να βάλουμε πάλι εκεί έργα πριν φύγουμε, ξαναπήγαμε, ξανασπάμε, ξαναβελτιώνουμε και να το ξεκινήσουμε μετά την αποχώρηση πια και των τελευταίων του Σεπτεμβρίου, των τελευταίων επιβατών και την κίνηση, που θα πέσει η κίνηση, να το ξεκινήσουμε, να το αποκαταστήσουμε και να βελτιώσουμε γενικότερα εκεί τους χώρους, να δούμε τους ελιγμούς της Νταλίκας, πώς θα γίνονται, να τα πάρουμε με επιστήμονες πλέον και όχι όπου θέλει ο καθένας να έχει βάλει τα κάγκελα εκεί πέρα και να βγαίνουμε μέσα στον δρόμο, να βγαίνει ο πεζός, γιατί παρκάρουν και αυτοκίνητα απ' έξω, να βγαίνει μέσα στον δρόμο και να έχουμε τόσους από τη γείτονα χώρα που περνάνε και να... Και γενικότερα σε φορτεοφόρτωση του πλοίου θα μας βοηθήσει όλη αυτή η διαδικασία και η υλοποίηση αυτού του έργου. Σε αυτή τη φάση είμαστε με τη ράμπα. Ευελπιστώ ότι οι τεχνικές υπηρεσίες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα σε 5-6-10 μέρες να μας το παραδώσουν για να το λειτουργήσουν. Η γωνιακή ράμπα, εντάξει, επειδή υπάρχει μια ανησυχία και από πλευράς μας και θεωρώ ότι είναι κατανοητή, γιατί ιδίως κάθε Σαββατοκύριακο ξημερώματα έχουμε δύο πλοία, εκ των οποίων κάνουν αναγκαστικά περιμένει απ' έξω να εξυπηρετηθεί. Υπήρχαν κάποιες επαφές εκ μέρους μας με τον εργολάβο, μόνο και μόνο για να ξέρουμε και εμείς περίπου τι γίνεται κτλ. Από εκεί πέρα μας έχει υποθεί ότι τα τσιμέντα κτλ. Είναι έτοιμα αυτή τη Δευτέρα. Από εκεί πέρα αναγνωρίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία για να μπορέσει να παραδοθεί. Πλην όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επισπευθούν λίγο οι διαδικασίες. Ναι, μεν είναι 5 με 10 μέρες, αλλά θα πρέπει να επισκεφτεί μόνο και μόνο για να μην έχουμε άλλα παράπονα ξανά σε αυτά τα ξημερώματα ή οποτεδήποτε άλλο. Και τέλος πάντων να υπάρχει στο λιμάνι ενώ στο καλοκαιριού άλλη μια ράμπα η οποία θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό το συζητήσαμε και μαζί χθες και τη Δία. Έτσι και είπαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαλάνη ενδεχομένως για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το επισπεύσουμε μετά από τον 10 από τις 10 μέρες.